Και πάμε τώρα στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Χατζηθοδοσίου. Δεν ξέρω αν άκουσε την κουβέντα μας. Καλό μεσημέρι, σας κύριε άκουγα. Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουμπή. Καλό μεσημέρι στους ελευθεριατές μας. Σας άκουγα και ήταν απολάμβανα τον φίλο μου, τον Σπύρο του Σταυρούλια, γιατί πραγματικά όσα έλεγε απηχούν και τις απόψεις μας. Έχουμε μια ίδια αντίληψη των πραγμάτων αυτών. Εμένα στο τελευταίο ερώτημα που είπατε για τη φοροδιαφυγή, ναι, είναι έτσι, αλλά το ερώτημα είναι πώς σταματάμε την φοροδιαφυγή, που είναι μια αρκετά μεγάλη συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση και θέλω να την κάνουμε κάποια στιγμή. Θα καλέσουμε και εσάς ως ειδικό, γιατί έχετε την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, στον επιχειρηματικό κλάδο, στον οποίο είστε επικεφαλής μέσω του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, και θα ήθελα να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ωστόσο, η εικόνα που έχετε εσείς μέχρι τώρα, ποια είναι? Δώστε μας έτσι ένα σημείο, μια εικόνα δηλαδή από το θέμα αυτό, που ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, έτσι. Μιλάτε για τη φοροδιαφυγή. Βεβαίως. Κοιτάξτε, το να πούμε σήμερα στη χώρα, όπως προηγουμένως είπε και ο κ. Σταυρούλιας, ότι το θέμα της φοροδιαφυγής έχουμε από τα υψηλότερα της Ευρώπης, είναι μια πραγματικότητα. Και η φοροδιαφυγή αυτή ουσιαστικά, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να τη σταματήσουμε? Γιατί είναι άδικο, κύριε Γιακουμή, να καλείται αυτός που δεν μπορεί να προδιαφύγει ή δεν θέλει να προδιαφύγει να πληρώνει τα σπασμένα για αυτό που προδιαφέρει. Είναι ένας από αυτούς που δεν μπορεί να προδιαφύγει, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πολύ, είναι ο μισθωτός. Είναι όλα καθαρά. Ακριβώς. Είναι όλα φανερά. Ο συνταξιούχος. Αυτοί πληρώνουν το μάρμαρο. Οικονομίας. Υπάρχουν και κράτη οικονομία που δεν φοροδιαφεύγουν, οι ασφαλιστές, τα πρακτορία προπό, που φορολογούνται στο 100%. Πρακτικά όμως να δούμε τι σημαίνει. Τι σημαίνει? Όταν κάποιος φοροδιαφεύγει, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα χρήματα για τον προϋπολογισμό. Άρα, όταν αυτός φοροδιαφεύγει, καλείται αυτός που δεν μπορεί να φοροδιαφύγει, όλοι αυτοί που λέτε, να πληρώσουν και το δικό του μέρος. Και αυτό είναι πραγματικά άδικο. Θα έπρεπε λοιπόν οι φόροι να είναι ανάλογοι των εισοδημάτων. Αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να είμαστε. Τώρα, η διαφωνία και η δική μου για τον τελευταίο φορολογικό νόμο είναι η εξής. Θέλω να το θυμίσω λίγο. Λέει ο κύριος Τουρνάρας, που είναι ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ότι σήμερα έχουμε 40 δισεκατομμύρια διακίνηση μαύρου χρήματος στην Ελλάδα. Αυτό αντιστοιχεί, όπως και ο κύριος Στοχάρης είπε στη Βουλή, όταν ήμουν στην ακρόαση των φορέων, αντιστοιχεί σε 10 με 12 δισεκατομμύρια φοροδιαφυγή. Δεν μπορεί να ασχολείσαι και να είσαι τόσο σκληρός με 750.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, να θες να πάρεις τα 550 εκατομμύρια, και να, δηλαδή με το 5%, και να μην ασχολείσαι με το υπόλοιπο 95%. Σωστά. Άρα εγώ είμαι υπέρ ότι κανείς μικρομεσαίος ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να φοροδιαφεύγει. Και είμαι απόλυτος ότι και εδώ πρέπει να βρούμε τη λύση. Αυτό όμως που λέω είναι η ισονομία. Γιατί απαιτείς πάντα να νομοποιήσεις μόνο τον μικρό, αν δεν νομοποιήσεις τον μεγάλο? Σας λέω λοιπόν ότι η έκθεση της ΑΔΕ για το 2023 λέει από τον Ιωάννη, αύριο στο Νοέμβριο, η φοροδιαφυγή ή φοροαπαλλαγή των μεγάλων επιχειρήσεων είναι 370 εκατομμύρια και των μικρομεσαίων 8,5. Αυτό δείχνει ακριβώς, είναι δημοσιευμένα στοιχεία, ακριβώς την εικόνα. Δηλαδή, ναι, και τα POS είναι ένας τρόπος, το κλασικό χρήμα, να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, ναι, αλλά θα πρέπει πραγματικά να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Μονίμως καλείται ο μικρός να πληρώσει τα σπασμένα. Δυστυχώς. Να πληρώσει μόνο τα ίσα. Ισονομία σημαίνει με τον ίδιο τρόπο που φορολογείται ένας μικρός να φορολογείται ένας μεγάλος. Δεν μπορεί να μου δημιουργήσει ένα νόμο που το ξέρετε και μέσω των ατομικών συναλλαγών, μέσω των offshore εταιριών, οι μεγάλοι να φοροδιαφεύγουν. Σας λέω επισήμως ότι οι εταιρείες που σήμερα έχουν τις ταινίες, πλατφόρμες ταινιών στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, πληρώνουν εφορία 0. Προσέξτε, σας λέω 0. Δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ εφορία. Δεν μπορεί να χαρίζει 540 εκατομμύρια στο αεροδρόμιο, δεν μπορεί να χαρίζει 300 εκατομμύρια στα καύσιμα στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και την ίδια στιγμή να θες να εξοντώσεις, γιατί το θέμα δεν είναι αν πραγματικά το κράτος θέλει να εισπράξει φόρους που θα έπρεπε να θέλει αυτό, γιατί δεν θα λύσει το πρόβλημα τα 540 εκατομμύρια. Όταν αφήνει απ' έξω όλου αυτού, και σα θυμίζω, και να δούμε από το λέω πρόεδρε. Εγώ θέλω να υπάρχουν τράπεζες όπως όλοι μας να λειτουργούν. Πάντως οι τράπεζες τα τελευταία 13 χρόνια μέσω του αναβαλλόμενου φόρου πλέον 0 φόρ. 0. Και από την άλλη. Άρα, λοιπόν, ναι, κύριε Πρόεδρε. Και από την άλλη, λέω, υπάρχουν 770 ανασφάλιστοι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους οι άνθρωποι, γιατί λόγω της κρίσης, λόγω κλείσαν και τα μαγαζιά τους. Με αποτέλεσμα να μένουν και ανασφάλιστοι οι άνθρωποι, έτσι να κινδυνεύουν. Κοιτάξτε εδώ για να δείτε πραγματικά τι σημαίνει για εμάς θεσμικός φορέας. Εγώ δεν είμαι υπέρ, κύριε Ακουμή, του επιμελητηρίου, στο κάποιος να γλιτώσει αυτό που να πληρώνει για να κάνουμε το ίδιο. Θα πληρώσουν οι άλλοι για αυτό, προσέξτε.
Εάν δείτε στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, τι λέμε. Αυτός που σήμερα δεν μπορεί να πληρώσει σήμερα την ηλεκτρονική περίπτωση και όντως αφορά 770.000, εδώ κρατήστε γιατί είναι την αξία του, οι 580.000 έχουν χρέη στον ΕΦΚΑ από 500 έως 3.000 ευρώ. Έχει την αξία του, λέει το 80%. Παρ' όλα αυτά, ποια είναι η πρότασή μας. Διαχωρίστε την υγεία από τη σύνταξη. Ναι. Η υγεία, για να καταλάβει ο τηλεθεατής μας, στα 250 ευρώ που πληρώνεις για τον ΕΦΚΑ, τα 180 είναι σύνταξη, τα 70 είναι υγεία. Μάλιστα. Και δώστε λύση, δηλαδή ρύθμισε με πολύ λιγότερες δόσεις, με 40-50 δόσεις, το θέμα της υγείας. Άρα και ο ΕΦΚΑ θα πάρει χρήματα και δεν θα κάνεις αυτό το απάνθρωπο, όπως καταλαβαίνετε, να βγάλεις έξω από την πρωτοβάθμια υγεία 730.000 συμπολίτες μας. Άρα, όπως βλέπετε, κάνουμε και πρόταση λύση του προβλήματος. Γιατί η λογική μας είναι. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μην πληρώνει τις υποχρεώσεις του, αλλά βρες τρόπο σαν πολιτεία και να εισπράξεις τα χρήματα και να τον βοηθήσεις να μπορέσει να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Γιατί πέρα από τα μνημόνια, μετά την πανδημία, μετά την ενεργειακή κρίση, ξέρετε ότι επισήμως, από το επίσημο στοιχείο επιμένω της ΑΔΕ, ότι τα χρέη στον εφορία και στον ΕΦΚΑ μεγαλώνουν. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την τεράστια κρίση λόγω της ακρίβειας. Όταν στην ακρίβεια, να θυμίσω κύριε Γιακουμή, το 95% των πολιτών απαντάει ότι είναι το υπάρχουμε ένα θέμα που αντιμετωπίζει. Δηλαδή, μεταξύ αυτών δεν είναι μόνο η χαμηλόμιση, είναι και μεσαία και υψηλά τα εισόδηματα. Το 60% των εργαζομένων λέει μπορεί να βγάλει το μήνα μέχρι τη 11η μέρα. Δεν έχει χρήματα για το υπόλοιπο. Είναι η έρευνα που έχει κάνει η ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Καβαθάς, έτσι. Και παλαιότερα κι εσείς που είχατε κάνει ως επιμελητήριο. Και το κυριότερο, κρατήστε το 63%, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Εκφράζει μια αισιοδοξία. Θεωρεί ότι το 24 θα είναι χειρότερο από το 23. Για την οικονομία, ξέρετε τι σημαίνει το αίσθημα αυτό, δηλαδή η αισιοδοξία, πώς μεταφράζεται. Ήδη στις εκτόσεις η τζίρα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει τα χρήματά τους. Και είμαστε σε πάρα πολύ. Τότε, για ποιο λόγο, κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση επέρεται? Έχουμε ακούσει και τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι τώρα με τις επενδύσεις είμαστε σε καλύτερο δρόμο, ότι έρχονται καλύτερες μέρες. Όλα αυτά γιατί? Εγώ δεν είμαι μηδενιστής. Για να έχει αυξηθεί το ΑΕΠ και να είμαστε κοντά στα 230 δισεκατομμύρια, θα πει ότι υπάρχουν και επενδύσεις, υπάρχει και μια ανάπτυξη, μόνο που δεν είναι ισόρροπη. Ισόρροπη σημαίνει ότι υπάρχουν επενδύσεις σήμερα, αναφορούν ένα μικρό μέρος του συνολικών αριθμού των επιχειρήσεων. Πιστεύω ακράδαντα και δεν το έχω κρύψει ότι το σχέδιο της κυβέρνησης, δηλαδή το σχέδιο Πισαρίδη, είναι να κλείσει το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γι' αυτό δίνουμε μάχη. Θεωρεί ότι η ανάπτυξη των μεγάλων επιχειρήσεων είναι καλύτερη για τη χώρα, πράγμα που διαφωνώ, θυμίζοντας ότι πέρα από τον έλεγχο βουγαλιά, οι ελληνικές επιχειρήσεις το 90% είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα κλείσιμο τους έχει και οικονομικές, συνεπώς έχει και κοινωνικές. Και κοινωνικές προεκτάσεις, βέβαια. Ακριβώς. Άρα αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός έχει λογική και είναι σωστό, αλλά αφορά μικρό μέρος. Δηλαδή, που είχαμε επενδύσεις στο real estate, στην ενέργεια. 5 εταιρείες ενέργειας έχουν σήμερα, θα έλεγα, το μονοπόλιο στην ενέργεια. Δεν έχουμε άρα επενδύσεις. Άρα η ωφέλεια είναι. Αποδεικνύουν... Η ωφέλεια, συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας, είναι προς λίγους ανθρώπους, όχι προς πολλούς. Ακριβώς. Μα αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση του πλούτου. Έχουμε αύξηση του πλούτου σε ένα 3% των επιχειρήσεων και αν θα έλεγα και ιδιωτών, και έχουμε μείωση του πλούτου από τα στοιχεία επίσης των υπολείπων. Βεβαίως αυτό δεν είναι θέμα μόνο ελληνικό, είναι και ευρωπαϊκό. Ξέρετε, σε κάθε περιοχή όμως πρέπει να εξετάζουμε τις προϋποθέσεις και εμείς έχουμε χρέος, γιατί τα προβλήματα επίσης θα σας πω. Μεγάλο μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην οικονομία είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε συνολικά στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, μια και είναι τώρα επίκαιρο το θέμα των αγροτών. Ναι, το ναι. Μεγάλο θέμα των αγροτών είναι η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι μια λαθεμένη επιλογή της Ευρώπης και πρέπει να αλλάξει. Αλλάξει μετά και τα ιστορικά σου θέματα. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό που λέμε, γιατί ένα προϊόν από το χωράφι στο ράφι έχει 300% αύξηση. Άρα, βλέπουμε το γενικό, πρέπει να βρούμε και το ειδικό και να αντιμετωπίζει. Δεν μπορεί μονίμως, για παράδειγμα, να λέμε η εσχροκέρδεια. Θα πρέπει να αποκτήσει ονοματεπώνυμο. Ποιο εσχροκερδεί? Να το βρούμε. Τι γίνεται μεταξύ του χωραφιού και του ραφιού? Ποιοι μεσολαβούν? Αυτό, αν θέλετε όμως, σε μια ευνοούμενη. Αν θέλετε όμως, κύριε Πρόεδρε, σε μια ευνοούμενη πολιτεία, δεν είναι μόνο καθήκον της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι καθήκον και των εκάστοτε αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης να προτείνουν. Απόλυτα συμφωνώ. Έτσι. Απόλυτα συμφωνώ. Και αν θέλετε, επειδή δεν φοβάμαι να σας πω, η έλλειψη πραγματικά ισχυρής αντιπολίτευσης δεν ευνοεί ούτε τη χώρα, ούτε τους καταναλωτές, ούτε την κοινωνία. Είναι απόλυτα σωστό. Χρέος και της αντιπολίτευσης, και το λέω και από το βήμα που μου δίνετε, είναι ότι θα πρέπει να αναδείξει το πρόβλημα αυτό. Έχετε απόλυτα δίκιο και δεν ξέρω πόσο ωφελεί το ότι σήμερα δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, πόσο ωφελεί την καθημερινότητα, την οικονομία, την κοινωνία. Είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποκρύψουμε. Και νομίζω είναι φανερό και από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών ότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Ένα έλλειμμα το οποίο φοβάμαι ότι αν δεν λυθεί γρήγορα
θα δημιουργήσει άλλες καταστάσεις. Να σου το πω απλά, δείτε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, μιας και έχουμε ευρωεκλογές σε λίγο καιρό, ποιες δυνάμεις αναπτύσσονται όταν δεν έχουμε μια υγιή δημοκρατία, και αυτό μπορεί να έρθει και στη χώρα μας. Ή αν θέλετε, εγώ φοβάμαι πολύ ότι μπορεί να φτάσει στη χώρα μας. Δηλαδή, ακραίες φωνές, οι οποίες δεν οδηγούν σε λύση, αλλά οδηγούν σε μια κατάσταση που δεν βοηθάει κανέναν. Έχετε δίκιο, και ο κίνδυνος αυτός δεν έχει παρέλθει, δυστυχώς, δεν έχει ξεπεραστεί. Τον έχουμε μπροστά μας, τον κίνδυνο των ακραίων φωνών, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημαίνετε, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί και με τους αγρότες, όπως προείπατε κι εσείς, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση, γιατί απειλούν και λένε ότι δεν μας καλύπτουν τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν αποκλείουν την ερχόμενη εβδομάδα να κατέβουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ και με τις οικογένειές τους. Δεν είμαι και πολύ υπέρ αυτών των λύσεων. Όχι, δηλαδή, όταν κλείνεις τους δρόμους, πρέπει να σας πω και το έχω πει, όταν κλείνεις τους δρόμους, κλείνεις, θα πρέπει να σκεφτείς ότι τα δικαιώματά σου σταματάνε εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα των αλλωνών. Όταν κλείνεις τους δρόμους, κάποιοι έχουν σήμερα δεν μπορούν να επιβιώσουν. Κάποιος μπορεί να τους καταστρέψει οικονομικά. Είμαι υπέρ του να βρίσκονται λύσεις χωρίς μέσα από τις αποφάσεις που παίρνει ένας κοινωνικός, συνδικαλιστικός χώρος να δημιουργεί προβλήματα σε άλλους χώρους, γιατί μετά το φέρνει εναντίον του. Οι αγρότες μπορεί να κρατήσουν ότι σήμερα έχουν το 65% της κοινωνίας μαζί τους. Αν κάνουν λαθεμένες επιλογές, μπορεί να αντιστραφεί αυτό το κλίμα. Στο θέμα όμως των αγροτών, θέλω να προσθέσω κάτι. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει ταυτότητα λόγω της πολιτικής κληρονομιάς και λόγω των προϊόντων υγιής που έχει. Υπάρχουν προϊόντα που έχουμε σήμερα που παράγουμε, μας κάνουν γνωστούς, που τουρίστες έρχονται στη χώρα μας λόγω ότι παράγουμε αυτά τα προϊόντα. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προϊόντα, τα λεγόμενα POP προϊόντα. Έτσι. Τα POP, ακριβώς. Που είναι πολλά, είναι 200, είναι ξέρετε, ακριβώς πολλά. 200 προϊόντα. Αυτά έχουμε χρέος να τα κρατήσουμε, όχι μόνο ως οικονομία και ως κοινωνία και ως πολιτιστική κληρονομιά, γιατί θα μας κοστίσει πολύ ακριβά και το αντιλαμβάνεστε, αν αυτά τα προϊόντα εκλείψουν. Άρα το θέμα της πρωτογενής παραγωγής πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως οικονομικό θέμα. Έχουμε χρέος να κρατηθούν, γιατί φανταστείτε, και το θέμα που αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό και το θέμα που αντιμετωπίζουμε της εγκατάλειψης της υπαίθρου, όλα πρέπει έχουν να το δεις είναι, σε μια χώρα, είναι πρέπει η αλυσίδα να δεις αυτή, συνολικά κύριε, το θέμα. Άρα πρέπει να βρεθεί τρόπος να μείνει ο κόσμος εκεί, σωστά, να μείνει και να στηρίξει την αγροτική παραγωγή. Είναι εθνικό το θέμα είναι, το να καταφέρουμε να κρατηθεί η πρωτογενή παραγωγή. Το θέμα είναι να ρίξουν νερό στο κρασί τους και οι δύο πλευρές, να συγκλίνουν. Αυτό ελπίζουμε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και για τα όσα είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.